Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία οθόνη. Μία οθόνη που μου στάλθηκε πρόσφατα για να την δοκιμάσω, να κάνω το unboxing τη, το οποίο ήταν πάρα πολύ απλό. Να τη δοκιμάσω και να δω αν αξίζει ή όχι για να σα την παρουσιάσω και σε εσά. Πρόκειται για την AOC 27 V2Q. Η συγκεκριμένη οθόνη, όπω καταλαβαίνετε, είναι 27 inch. Είναι IPS panel, έχει ένα IPS panel πάνω τη. Με response time 5 milliseconds. Είναι για σύνδεση είτε σε PC είτε σε Xbox ή PlayStation, ό,τι έχετε ρε παιδί μου, έχει HDMI port, θα τα πούμε. Και το χαρακτηριστικό της έχει ότι έχει πάρα πολύ λεπτά bezel, ώστε να μπορεί να γίνει stackable, ώστε να βάζεις τη μία δίπλα από την άλλη, να π.χ. βλέπετε τώρα τις δύο οθόνε τη δικές μου, εδώ πέρα η μία έχει λεπτά bezel, η άλλη δεν έχει λεπτά bezel, οπότε δεν είναι τόσο όμορφο το αισθητικό αποτελέσμα να τι βάζει τη μία δίπλα από την άλλη. Και επίση αυτή η LG που έχει λεπτά bezel, για παράδειγμα, κόβει και λίγο παραπάνω μαύρο. Οπότε τυπικά είναι σαν να δημιουργεί ένα αδιόρατο bezel, οπότε δεν είναι και το ότι καλύτερο για να κάνει τα οθόνε, να κάνει triple ή double setup η μία δίπλα από την άλλη. Η συγκεκριμένη οθόνη με τα bezel που έχει, και όντω πιστέψτε με, είναι σαν να μην υπάρχουν αυτά τα bezel, μπορεί να τι βάλει 2, 2 ή 3. Τη μία δίπλα από την άλλη, και να μην έχει καμιά τεράστια διαφορά στο οπτικό σου πεδίο, είναι από τα χαρακτηριστικά τη. Έρχεται με μία βάση, την οποία τη βιδώνει με μία βιδούλα, ήταν πάρα πολύ εύκολο, ήταν μία χειρόβιδα στην ουσία, η οποία μπαμ βίδωσε πλαστική με μεταλλικά στοιχεία η βάση, μεταλλικό πάτο από κάτω, πλαστική από πάνω. Έχει από πίσω, σε περίεργη θέση θα έλεγα για οθόνη, έχει ένα display port, έχει το, button, το κουμπί τροφοδοσίας που συνδέεται το adapter, την οπίτροφοδοσία τροφοδοσίας να το θέσω πιο σωστά, και έχει και ένα, ένα, display port και ένα HDMI. Έρχεται μαζί με ένα HDMI καλώδιο στη συσκευασία και τι γίνεται τώρα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι η θέση στην οποία βρίσκονται τα καλώδια είναι πολύ πρακτική για να βάζεις ή να βγάζεις εύκολα και γρήγορα τα καλώδια. Αλλά αυτό που μου έκανε, δεν μου άρεσε τόσο είναι το γεγονός του ότι είναι λίγο άβολο. Αν πεις να ακουμπήσεις τις οθόνες στον τοίχο, δημιουργείται μια κούρμπα θα σας έχω δείξει και το βίντεο φαντάζομαι από το πλάνο που έχω βγάλει δημιουργείται μια κούρμπα από το καλώδιο με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάει πολύ κοντά στον τοίχο αυτό είναι το μόνο αρνητικό που βρήκα για τη συγκεκριμένη οθόνη είναι πάρα πολύ ωραία τα χρώματά τη, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το μόνο το οποίο μου φάνηκε λίγο περίεργο γιατί τυπικά θα πρέπει να είναι λίγο πιο πρακτικό αυτό το πράγμα είναι πολύ εύκολο στο να βάζεις, βγάζεις συσκευές. Αλλά όχι τόσο πρακτικό στο να, ειδικά όταν έχει και πολλά σε monitor, Εσύ πρέπει να τα κουμπίσει όσο πιο κοντά στον τοίχο, να τα βάλει σε ένα βέζα mount στο τέτοιο. Οπότε, τυπικά αυτό είναι το μόνο μη πρακτικό τόσο κομμάτι. Έχει μενού, το οποίο είναι αρκετά αναλυτικό. Μ' άρεσε το μενού τη και αρκετά διακριτικό θα έλεγα. Βέβαια, καταλαμβάνει το κάτω μέρο τη οθόνη, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο στο χειρισμό, είναι πάρα πολύ απλό. Και δοκίμασα, έπαιξα, καταρχήν πριν να παίξω, μάλλον παιχνίδια, έβαλα κάποιε σειρέ να δω από. Ξέρετε το πάθος που έχω με το Netflix το τελευταίο διάστημα. Από Netflix να δω τα χρώματα. Τα χρώματα της είναι πάρα πολύ ωραία. Ίσως για αρχή όταν την πάρετε από το κουτί να χρειαστεί ένα μικροκαλυμπράρισμα λίγο να το σετάρετε στις δικές σας προτιμήσεις στην οθόνη. Ε, έρχεται με καλό preset, αλλά καλό είναι να μπορέσετε να το φτιάξετε. Αυτό είναι εύκολα ρυθμίσιμο, δηλαδή αλλάζετε τα χρώματα και αυτά ό,τι θέλετε μέσα από το μένο, που είναι okay, πρακτικό. Ε, έχει πολύ ωραία χρώματα. Έχει πάρα πολύ ωραία μαύρα, θα έλεγα. Μ' άρεσαν τα μαύρα. Τη σαν και για IPS μοντέλο είχε αρκετά, αρκετά μαύρα, αρκετά ωραία απόδοση στο μαύρο. Ε, έπαιξα παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ καλή απόκριση. Συνέδεσα να σα πω την αλήθεια, αν και είναι για PC. Προφανώ η χρήση για να το χρησιμοποιήσουμε το PC. Έβαλα το Xbox εγώ επάνω και μ' άρεσε η απόκριση που είχε πάνω στο Xbox. Ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ smooth η εμπειρία. Ε, τα χρώματά της ήταν οπτικά όμορφα, μ' άρεσε και μ' άρεσε αν και ήμουν λίγο νιμπάς, <laughs> αλλά στο κοινό παιχνίδι μέχρι να το μάθω γιατί θέλει λίγο καιρό, ε, αλλά νομίζω ότι ήταν κομπλέ. Τώρα, στο διατάφτα. Δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα για μία οθόνη εκτός από το χρώμα, από την ποιότητα της εικόνας και από το πρακτικό κομμάτι. Από χρώμα, ε, ότι έχει πάρα πολύ λεπτά bezel, από τα πιο λεπτά bezel που έχω δει, την ανάλυση της μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια έχει ένα θέμα όλες οι 27 αρές επειδή είναι 27 inch γενικά τείνουν να έχουν λίγο μεγαλύτερα ο πίξελ. Δηλαδή τα πίξελ τους φαίνονται λίγο πιο έντονα από ότι αν είναι 24. Η ιδανική αναλογία σε οθόνη είναι πάση 24, 32, οι 27, αρές πάντα το έχουν αυτό το θέμα. Κυρίως ότι ρε, παιδί μου λίγο τα πίξελ φαίνονται λίγο ή ίσω το δικό μου μάτι είναι τόσο ξεσκυμμένο που τα βλέπει. Αλλά σε γενικέ γραμμέ μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν από τα monitor τα οποία, οκ, okay, είναι αξιοπρεπέ. Η τιμή του είναι αρκετά οικονομική για 27, άρα είναι κάτω από τα 200 ευρώ που τε, τέτσεκα τελευταία, τελευταία φορά. Αλλά το μόνο πράγμα το οποίο πραγματικά ίσω να με έβαζε σε σκέψη, αν ήταν να την πάρω, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, είναι ότι το πρακτικό κομμάτι των καλωδίων. Είναι πολύ ωραίο για να βάζει, να το έχει σε ένα workbench, σε ένα πάγκο εργασία και να δοκιμάζει μετρικέ οθόνε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Βάλει, βγάλει είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Ε, αλλά για να το βάλει σε γραφείο, ειδικά να έχει περιορισμένο χώρο, π.χ. όπω έχω εγώ από πίσω, ή να το κολλήσει στον τοίχο, δυστυχώ δεν είναι τόσο πρακτικό. Ε, γιατί προεξέχει το καλώδιο, κάνει κούρμπα, Οπότε με αποτέλεσμα να θε και γίνεται, υπάρχει λύση. Απλά θα μπει έξω το παραπάνω να πάρει HDMI ανταπτοράκι που κάνει γωνία. Έχω τέτοια ανταπτοράκι ευτυχώ. Στα οποία κάνει γωνία και στο κόβει να κατέβει κάτω κάθετα. Απλά είναι ένα μικρό περιττό έξοδο που πρέπει να κάνει εσύ. Συγγενεί γραμμέ για, για το κόστο τη, επειδή πέφτει κάτω από τα 27 ευρώ, νομίζω ότι είναι κομπλέ. Ειδικά αν θε να βάλει πολλά μόνιτο στη σειρά. Τσεκάρετε την κι εσεί και πείτε μου αν σα αρέσει ή όχι. Από μένα, Έχετε μια όμορφη μέρα. Να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία που μου την έστειλε για να τη δοκιμάσω. Την είδα, τη δοκίμασα και την έστειλα πίσω. Λοιπόν, να πούμε να έχετε μια όμορφη μέρα και εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σα, παιδιά!